Επισκεφθήκαμε το κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μαγνησίας και με συναδέλφους από το ΜΗΣ Πολιτικής του Κόμματος εδώ την περιοχή της Κάρλας και των παρακάρλιων οικισμών. Μιλήσαμε και με κατοίκους στο Σταφανοδίκιο. Είναι ορατή η καταστροφή. Έχει πολλαπλασιαστεί η έκταση της λίμνης και το κυριότερο έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, οι οποίες είναι άδειλο πότε και αν θα είναι ξανά διαθέσιμες για καλλιέργεια. Είναι σαφές και είναι στα χείλη όλων των κατοίκων το αίτημα να φύγει το νερό. Αλλά το ζητούμενο είναι προφανώς η ανακούφιση και η αποκατάσταση, αλλά και η μη επανάληψη του φαινομένου στο μέλλον. Άρα χρειάζεται έμφαση στην πρόληψη, η πολιτεία και η νέα αυτοδιοικητική αρχή να μπορέσουμε όλοι να σχεδιάσουμε με χαρακτήρα και με προδιαγραφές των νέων κλιματικών συνθήκων. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με ό,τι είχαμε πριν από 20 χρόνια. Ό,τι έγινε εδώ δυστυχώς είναι αποτέλεσμα προχειρότητας και μη προετοιμασίας με βάση τις δεδομένες κλιματικές συνθήκες. Άρα, επιστήμη, εμπιστοσύνη στην επιστήμη, πρόληψη και ενημέρωση του κοινού είναι τα τρία σημεία ενός τρίπτυχου αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.